Καλημερίζω ευθύς αμέσως και ξεκινάω από εκεί. Τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον Γιάννη το Λεονταράκη, για να δούμε την εικόνα της Κρήτης μέσα από τις υπηρεσίες της περιφέρειας για αυτή την ώρα που μιλάμε, στα 20 λεπτά μετά τις 8. Κύριε Λεονταράκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, να δούμε τι είναι αυτό που παλεύεται αυτή την ώρα, να το θέσω διαφορετικά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, η εικόνα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δύσκολη. Μηχανήματα της περιφέρειας μαζί με εργολάβους θα δουλεύουν όχι μόνο σήμερα αλλά και αύριο και μεθαύριο πιθανότατα. Οι κατολισσίες είναι αναρρύθμιτες και στο βορειοδικό άξονα και στο επαρχιακό δίκτυο, με ό,τι μέσα, είτε έμψυχο είτε τεχνικά μέσα, διαθέτει η περιφέρεια, πραγματικά είναι στους δρόμους. Από την πρώτη στιγμή ζητάω την κατανόηση του κόσμου. Πιθανόν καμιά φορά μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην παρέμβαση, αλλά δεν είναι σκόπιμο, είναι λόγω του ότι είναι αναρρύθμιτες οι περιπτώσεις και τα μέσα λίγα. Βέβαια, ένα λεπτό. Αναρρύθμιτες οι κατολισθήσεις, εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Το εντοπίζεται εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο μόνο στο ΒΟΑΚ, το εντοπίζεται μόνο στα Χανιά, μόνο στο Ρέθυμνο, μόνο στο Ηράκλειο, μόνο στο Λυσίθι? Πρέπει να ξέρει ο κόσμος που σας ακούει. Τα μεγάλα προβλήματα είναι στα Χανιά. Έτσι, αυτό δεν νομίζω ότι χωράει αφιβολία, ούτε μπαίνει στη ζυγαριά με την υπόλοιπη Κρήτη. Αυτό που είναι στα Χανιά, οι εικόνες είναι πρωτόγνωρες, εγώ θα το χαρακτήριζα εμπόλεμη ζώνη. Και στο Ρέθυμνο προβλήματα, ειδικά με όλη την επαρχία, Αμυλοποτάμα, Μαρίος, όλο το Ρέθυμνο ουσιαστικά, και στο Ηράκλειο, φαίνεται ότι το Λασίθι, μιλώντας με τεχνικές υπηρεσίες εχθές, τα προβλήματα ήταν λιγότερα αντιμετωπίσιμα και σε καμία περίπτωση αυτά τα προβλήματα της Γης Κρήτης. Μάλιστα. Και αν μου επιτρέπετε, κ. Λουτζεράκη, να πραγματικά και εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω και το προσωπικό των Δήμων και τους αντιδημάρχους και τους δημάρχους που όλοι είναι στο πόδι αυτές τις μέρες, όλοι ο καθένας με τον τρόπο του, με τα μέσα που διαθέτει, με τα πενιχρά μέσα θα έλεγα, είναι όλοι στους δρόμους. Πραγματικά, να μην μείνουν οι δρόμοι κλειστοί και πάνω απ' όλα η ασφάλεια του πολίτη, γι' αυτό φωνάζουμε τόσες μέρες. Να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, ούτως ή άλλως. Είναι πολλές οι βροχές. Όπως είχατε πει, θυμάμαι μια κουβέντα σας, δεν μπορεί να απορροφήσει πλέον η γέλο νερό. Έτσι λοιπόν φεύγουν τα χώματα, οι λάσπες, τα βράχια, ό,τι είναι αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Δυστυχώς δεν είναι καλές οι ειδήσεις ή δεν έχουμε εξέλιξη στην είδηση με τον άνθρωπο ο οποίος αγνοείται εκεί στον Αποκόρονα, τον 69χρονο αγρότη, κύριε Λεονταράκη. Αλήθεια είναι, μάλιστα από την πρώτη στιγμή έχει στηθεί επιχείρηση από την πυροσβεστική, από την ΕΜΑΚ. Δυστυχώς μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη τουλάχιστον ευχάριστη για τους ανθρώπους, για την οικογένειά του. Ευελπιστούμε και εγώ προσωπικά να είναι καλό ο άνθρωπος, να είναι κάπου και σύντομα να βρεθεί. Είναι το καλύτερο σενάριο, διότι δεν μπορώ να πω ότι μνήμες είναι ακόμα όχι απλά νοπές, αλλά δεν έχουν περάσει 10 μέρες από το τραγικό γεγονός της Μεζαράς. Έτσι. Εμπόλεμη ζώνη λέτε το οδικό δίκτυο σε Χανιά και Ρέθυμνο. Όχι ότι λείπουν από την άλλη και προβλήματα στο οδικό δίκτυο είτε της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, βεβαιότατα μικρότερης έντασης, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είτε του Λασιθίου, όπως μαθαίνουμε από τις δημοτικές αρχές. Κύριε Λεονταράκη, χρειάζεται λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, γιατί όπως λέτε, μέχρι και το απόγευμα, ως πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι και το απόγευμα. Σταδιακά φεύγει αυτό το κύμα απόγευμα νύχτα, ναι. Ναι, από ό,τι φαίνεται, πιθανότατα και αύριο να έχουμε μικρές έντασης βροχές. Αλλά φαίνεται ότι το μεγάλο κύμα κακοκαιρίας το περάσαμε. Ευελπιστώ, μια στιγμή που ήταν εδώ πέρα ο Υπουργός χθες βράδυ και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ευελπιστώ το συντομότερο, όσο είναι δυνατόν και εφικτόν αυτό, να μπούμε στη διαδικασία της αποκατάστασης. Διότι μην ξεχνάμε ότι τον επόμενο μήνα ουσιαστικά είναι η τουριστική σεζόν στην Κρήτη. Μην ξεχνάμε ότι υποδομές κατέρευσαν, γέφυρες, διασύνδεσεις μεταξύ χωριών, μεταξύ δήμων. Αυτό θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ άμεσα, να ξεφύγουμε τις συνήθεις διαδικασίες και πραγματικά από αύριο το πρωί η Δήμη, η Περιφέρεια
να πούμε στη διαδικασία της αποκατάστασης. Ούτως ή άλλως αυτό, ούτως ή άλλως το στίγμα αυτό το έδωσε ο κύριος Σπύρτζης από τα Χανιά για την γρήγορη κίνηση που θα πρέπει να υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με την επούλωση, την διόρθωση, όπως επίσης και ποια είναι η εντολή του Πρωθυπουργού να αποκατασταθούν τα δίκτυα και οι ζημιές όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην Κρήτη. Για αυτή την ώρα που μιλάμε, επειδή τα συνεργεία δίνουν πολύ μεγάλη αυτή την ώρα μάχη, θέλω να ρωτήσω εάν εσείς γνωρίζετε να υπάρχουν σημεία τα οποία είναι κλειστά για εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο, κύριε Λεονταράκη, εκείνο το τελευταίο μου ερώτημα. Κύριε Λεονταράκη, κλειστά σημεία δεν έχουμε, απλά πολλές φορές, ειδικά στο βόρειο δικό άξονα, λόγω του ότι επιχειρούν μέσα τεχνικά, ίσως να κλείνει το ένα ρεύμα πρόσχερα. Εκεί χρειάζεται βέβαια προσοχή, κατανόηση του κόσμου και αυτό που φωνάζουμε μέρες τώρα, αν δεν υπάρχει λόγος, και όταν λέω λόγος σοβαρός, μόνο υγεία, να μην μετακινιόμαστε. Είναι πραγματικά, βοηθάμε και την περιφέρεια και τους δήμους και τα συνεργεία να όσο το να αποκαταστήσουν πολύ γρηγορότερα τη ζημιά. Είναι σημαντικό αυτό. Και από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσκεψη στα Χανιά, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε, διότι θα ακολουθήσει και η αυτοψία σε εκείνα τα σημεία τα οποία υπάρχουν προβλήματα μαζί με τον Υπουργό. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε αυτή την πληροφορία, κύριε Λεονταράκη. Είναι μια πραγματικότητα, θα ακολουθήσει αυτοψία σήμερα στις περιοχές. Απλά αυτό που χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να αφισβητήσω τις διαθέσεις και της κυβέρνησης και του Υπουργού και του κυρίου Γραμματέα που ήταν χθες το βράδυ εδώ, όταν πέσουν τα φώτα να μην μπλέξουμε στο μπαλάκι των αρμοδιοτήτων. Μάλιστα. Ωραία. Το ποιος και γιατί, ό,τι να γίνει, να γίνει άμεσα πραγματικά. Mm-hmm. Και οι χρηματοδοτήσεις να μην χάσουν ούτε μέρα. Πάω στο Δήμο Ρεθύμνο. Έτσι, σήμερα θα κάνουμε αυτό το ταξίδι, αλλά είπα ότι από την αρχή είναι ένα ταξίδι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, εκεί στις Ιρλανδικές γέφυρες, εκεί όπου υπάρχει τέλος πάντων θέμα, κατολισθήσεις, βράχια, πέτρες, φερτά υλικά, λάσπη, και η δυναμική του αυτοκινήτου μας βρίσκεται πάντα απέναντι σε αυτό που λέγεται στοιχείο της φύσης. Πάω στο Δήμο Ρεθύμνου, γιατί και εκεί καταγράφονται προβλήματα, αρκετά προβλήματα. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα και από εμάς. Χρειάστηκε εσείς να εκενώσετε περιοχή τελικώς? Μην το πούμε εκενώσουμε, απομακρύναμε κάποιους κατοίκους που κρίναμε ότι τα σπίτια τους εν δυνάμει μπορούσαν να κινδυνεύσουν. Ναι. Ομαλά πήγαμε, 15 περιπάτωμα ήταν τελικά αυτά τα οποία φιλοξενήσαμε. Αρχικά τα πήγαμε στο χώρο του ΚΑΠΗ και μετά τα πήγαμε σε ξενοδοχείο. Ναι. Οπότε δεν είχαμε θέμα. Το σημαντικό πρόβλημα όμως είναι, και το οποίο δυστυχώς θα μας ταλαιπωρεί σήμερα, είναι το θέμα της ίδρυσης της πόλης. Γιατί έχουμε πρόβλημα και στο μηχανοστάσιο του Πλατανιά. Και ο αγωγός που φέρνει το νερό από την Αυγυρούπολη στην περιοχή του Πετρέ έσπασε. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα δούμε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να γίνει άμεση αποκατάσταση, αλλά τουλάχιστον για σήμερα δεν βλέπουν να υπάρχει νερό στην πόλη. Ούτως ή άλλως τώρα τι να πεις υπό τις παρούσες συνθήκες και πόσο εύκολα να διορθώσεις κάτι για το οποίο δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, κύριε Μαρινάκη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουμε, ούτε να λιγορήσουμε. Το θέμα είναι, ήταν πράγματι πρωτοφανής θεομηνία. Ευτυχώς δεν είχαμε κίνδυνο ζωής ανθρώπων τελικά. Και όσοι κινδύνευσαν δεν είχαμε άσχημη εξέλιξη. Οπότε αυτό είναι το ευχάριστο. Κατά τα άλλα, δοκιμάστηκαν οι αντοχές όλων των συστημάτων. Στην πόλη θεωρώ ότι τα προβλήματα ήταν ελάχιστα μπρος αυτή τη θεομηνία και απόδειξε την αντοχή της. Καλό είναι οι κάτοικοι να μην δοκιμάζουν αντοχές όμως των υπολείπων συστημάτων, μικρών γεφυριών, δρόμων αγροτικών κλπ. Γιατί δεν ξέρουμε τι προβλήματα μας κληρονομεί όλη αυτή η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούμε και πολύ εύκολα και το ξέρετε και εσείς και το ξέρω και εγώ και το ξέρουμε και όλοι μας. Να ακούμε όμως, γιατί ξέρετε, το αίσθηκτο αυτοσυντήρησης νομίζω ότι είναι το πρώτο αίσθηκτο που έχουν όλοι οι οργανισμοί. Αν κάποιος θέλει να διακινδυνεύει τη ζωή του, μετά μην ζητάει τα αρέστα από τους υπόλοιπους. Εμείς προσπαθούμε με σημάσεις, με επιτόπιες παρουσίες, με κάθε τρόπο να προλάβουμε το κακό. Αλλά αυτό ο καθένας πρέπει να ελέγχει και τον εαυτό του. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι όπου δεν υπάρχει σύμβαση
έχουν δεχτεί τα πάντα μέσα σε ελάχιστες ώρες. Είδαμε εκατοντάδες χιλιόμετρα και καταφέραμε να έχουμε εξασφαλίσει τη βατότητα και τα πάντα και την ασφάλεια. Δεν είναι σήμερα η μέρα, άλλωστε δεν προσφέρει ούτε για δουλειές ούτε για απασχολήσεις στην Ήπεθρο. Καλό να αποφύγουμε. Οι κτηνοτρόφοι προφανώς πρέπει να έχουν τις δουλειές τους. Εκεί είμαστε δίπλα τους από το πρωί, από τις 5 ώρα. Δεχτήκατε κλήσεις για να τους βοηθήσετε ή εκείνους είτε το ζωικό κεφάλαιο ενδεχόμενα που φαίνεται να είναι και το αγκάθι, διότι εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα όταν παίρνουν το ρίσκο να διασχίσουν αρέματα και ποτάμια? Από τις 5 ώρα το πρωί και όλη νύχτα χθες δουλεύουν μηχανήματα σε όλα τα σημεία που κληθήκαμε να δώσουμε λύση. Και χρησιμοποιήσαμε και ιδιώτες, γιατί προφανώς δεν φτάνουν τα μηχανήματα του Δήμου. Βάλαμε και ιδιώτες όπου χρειάζονται ή όπου τα μηχανήματα ήταν τέτοια που δεν είχαμε εμείς αυτή τη δυνατότητα. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε θέματα αποκλεισμών των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε, ότι... κύριε Δημάρχε, μιλάμε για το εθνικό, μιλάμε για το επαρχιακό οδικό δίκτυο, αλλά ξεχνάμε και αφήνουμε παραπίσω ενδεχόμενα αυτές τις υποχωρήσεις, τις ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο και το πόσο δύσκολα εκεί θα είναι τα πράγματα, και γι' αυτό σας ρώτησα. Ναι, όχι, καλά κάνετε και ρωτάτε, και δεν λέω και εγώ ότι προσπαθούμε να μην έχουμε θέματα. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή και ο κόσμος δεν έχει βγάλει παράπονα. Τώρα οι ζημιές που θα μετρηθούν και θα αποτιμηθούν, καλό είναι η πολιτεία όταν κλείσουν τα φώτα της ράμπας που λέμε, να θυμηθεί ότι εδώ πλέον υπάρχει μια μεγάλη οφειλή στην Κρήτη. Συνολικά η Δυτική Κρήτη έχει δοκιμαστεί από αυτήν την κατάσταση και τα Χανιά αλλά και το όνομα σας θύμισης. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως αυτό υποσχέθηκε και ο κύριος Σπίρτζης, ότι είναι αυτή και είπε μάλλον ότι είναι και αυτή η εντολή του Πρωθυπουργού, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες άμεσα για να αποκατασταθούν τα δίκτυα και οι ζημιές που υπάρχουν στο νησί. Λοιπόν, πρόβλημα ύδρευσης σήμερα στην πόλη του Ρεθύμνου κρατάω. Άντεξη η παλιά πόλη. 15 άνθρωποι χρειάστηκε να φύγουν από την περιοχή του Πλατανιά, γιατί υπερχείλησε λίγο το ποτάμι, υπήρχε φόβος. Υπερχείλησε, αλλά αν στοιχιζόταν, δηλαδή. Ή ανέβηκε η στάθμη του, να το πω αλλιώς. Τα μοντέλα του καιρού, των προγνώσεων, ήταν πολύ πιο απειλητικά από την τελική κατάσταση. Οπότε δεν μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε την παρουσία ανθρώπων σε ισόγεια σπίτια ή κοντά στο ποτάμι. Τους ενημερώσαμε από νωρίς το απόγευμα και όταν έφτασε το θέμα κατά το βράδυ να υπάρχει αυτή η απειλή, τους μετακινήσαμε με δημοτικά οχήματα. Θεωρώ ότι ήταν μια πράξη σοφροσύνης, καλύτερα να προλαμβάνει κανείς παρά να τρέχει. Σωστά, και σωστά το λέτε. Καλά. Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Κύριε Αρναουτάκη, περιμένετε αλήθεια, περιμένατε ότι θα είχαμε τέτοια εκτεταμένη ζημιά κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο? Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και στο ακροατή, κυρία Δημπληράκη. Έρχεσαι εκτεταμένες ζημιές, όχι. Αλλά τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία είχαμε και με τόσες πολλές βροχές που ίσως ποτέ να μην είχαμε τόσες πολλές στην Κρήτη, όταν έχουμε περιοχές που ξεπερνούν τα 2 μέτρα νερό, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλο το δικό δίκτυο, στο επαρχιακό δίκτυο και στο βόρειο δικό άξονα, και γι' αυτό ζητήσαμε να έρθει και ο Υπουργός μαζί με εξειδικευμένα στελέχη από το Υπουργείο να δει από κοντά τις ζημιές, να δώσει τις λύσεις που χρειάζονται, να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες για την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν όσο μπορούμε πιο σύντομα, και γι' αυτό τώρα ξεκινούμε για να πάμε μια περιοδία να δει από κοντά ο Υπουργός και τα στελέχη του τις ζημιές που έχουμε σε όσο μπορούμε περισσότερα σημεία στα Χανιά. Βέβαια, όσο είναι σε εξέλιξη τα καιρικά φαινόμενα, ό,τι και να πεις, γιατί δεν ξέρεις και πόσο θα κρατήσουν, παρά του ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, ποια είναι η δυναμική του εδάφους, δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να κάνεις και μια πρόβλεψη και να πας παρακάτω, κύριε Αρναουτάκη. Αλλά το θέμα είναι, όπως λένε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί, να μην το ξεχάσει η πολιτεία, σας το μεταφέρω απλά έτσι όπως το λένε, και να συνεχίσει και αυτή η εντολή του Πρωθυπουργού να έχει πραγματικά αντίκρισμα. Γιατί
πρέπει να υπάρχει η αποκατάσταση του οδικού δικτύου, πρέπει να υπάρχει η σύνδεση των χωριών της πόλης μεταξύ τους αγοριά. Δεν γίνεται να αφήσουμε ένα τέτοιο μεγάλο, τέτοια μεγάλη καταστροφή για να μην γίνει αποκατάσταση. Θεωρώ ότι και στον Υπουργό άμεσα με τα υπηρεσιακά στελέχη, γιατί από την πρώτη στιγμή είχα ενημερώσει τον Υπουργό, όπως επίσης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στον Γύρο Αποστολάκη, για να σταλούν κάποιες γέφυρες από το στρατό, ούτως ώστε να υπάρχει αποκατάσταση στις μικρές γέφυρες, να δούμε πώς κλείνει η κάθε πληγή όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αυτό έχει εξασφαλιστεί? Ότι θα σταλούν δηλαδή γέφυρες από το στρατό προκειμένου να διευκολυνθεί, να διευκολυνθούν κάτοικοι των χωριών? Ναι, θα είναι μια άμεση έτσι αποκατάσταση για να μπορεί να υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ των αυτών που έχουν φύγει. Οι μικρές γέφυρες, οι μεγάλοι στον Αλικιανό και στον Πλατανιά δεν μπορεί να γίνει με το στρατό τις γέφυρες. Θέλει άλλη μελέτη που θα δούμε πώς θα έχουμε την αντικατάσταση ή πώς θα γίνει μια καινούργια γέφυρα, ειδικά στον Αλικιανό. Και βέβαια, πόσο εύκολα μπορείς να προχωρήσεις όταν, ακούγοντας και εσάς και ακούγοντας και άλλα στελέχη της περιφέρειας, έτσι σε μια πρώτη εκτίμηση, φαίνεται ότι εδώ όχι μόνο φτάσαμε, αλλά ξεπεράσαμε και τα 100 εκατομμύρια τα οποία ουσιαστικά απαιτούνται για να έχουμε μια πλήρη αποκατάσταση. Όχι συμβολικά κάτι να φτιάξουμε, να επιδιορθώσουμε, αλλά να έχουμε μια αποκατάσταση όλων των πληγών, έτσι δεν είναι? Να σας πω. Πήγα στις Μπουκολιές και είχα πάει πριν από ένα χρόνο για μια συγκεκριμένη περιοχή. Με τα τυχεία, με όλα. Τα πήρε όλα το νερό με μια ορμή που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο στο κινηματογράφο μπορούμε να δούμε αυτές τις σκηνές οι οποίες έφτιαξαν. Φανταστείτε, με μια ορμή έπαιρνε όλα. Από τον πετά, από τα κράσπεδα, από τα δέντρα. Δεν μπορείτε να φανταστεί κανείς. Αν δεν τα δει από κοντά. Πάντως, να σας πω, εγώ στέκομαι σε αυτή την κουβέντα του κυρίου Σπίρτζη, γιατί όταν λέει ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες, δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για ακραία φαινόμενα. Υπάρχουν και κακοτεχνίες σε αρκετά έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι που θα πρέπει να απασχολήσει πολύ, μα πάρα πολύ, και το Υπουργείο και την Περιφέρεια, έτσι. Να σας πω, δεν είναι αυτή η κακοκαιρία, δεν είναι οι ζημίες, θα ήταν. Αν ήταν μόνο από την κακοτεχνία θα ήταν πολύ μικρότερες, ίσως θα μην συζητούσαμε για καθόλου. Δεν, όταν σε μια περιοχή πέφτουνε, έχει 2 μέτρα νερό, όταν σε ένα βράδυ πέφτουνε 350 χιλιοστά νερό, όταν θυμάσαι ότι στην περιοχή του Ηρακλείου είχαμε 250 χιλιοστά ένα χρόνο, σε ένα βράδυ πέσανε 350 χιλιοστά. Πού θα πάει το νερό? Δεν έχει το νερό να απορροφήσει στο χώμα, δεν μπορεί, άρα θα διαφύγει από άλλη. Από άλλο μέρος. Βεβαιότατα, αυτό το οποίο προέχει είναι η ασφάλεια των κατοίκων όλων αυτών των περιοχών, και σωστά και οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει είτε με τα χρήματα είτε με τον τρόπο που θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα για την αποκατάσταση μόλις φύγει και η κακοκαιρία, ελπίζουμε όλοι μας ότι όλα θα κινηθούν έτσι, κύριε Αρναουτάκη, ώστε γρήγορα οι άνθρωποι να καταφέρουν να πάρουν ανάσα. 50 μηχανήματα δουλεύουν από την πρώτη μέρα, δηλαδή την προηγούμενη κακοκαιρία. Μηχανήματα εννοείται περιφέρειας Δήμων, Εννοείται περιφέρειας Δήμων και ιδιωτών. Όλα τα μηχανήματα είναι πάνω από 50 τόσα χρονιά. Και έχουμε και στο Ρέθυμνο και στο όριο δικό άξονα με μισθό μηχανημάτων, γιατί δεν φτάνουν μόνο τη υπηρεσία. Εδώ όλα τα μηχανήματα, ειδικά στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων, είναι μεσταμένα όλα που υπάρχουν. Διότι δεν προλαβαίνουμε τις ζημίες. Καθαρίζουμε και ξαναπέφτει το βουνό. Δηλαδή, φανταστείτε βουνό 40 μέτρα που δεν είχε 30-40 χρόνια να πέσει μια πέτρα και έχει φύγει. Μάλιστα. Εσείς έχετε εικόνα ενδεχόμενα από άλλες περιοχές του νησιού εκτός από τα Χανιά που πραγματικά έχουν βουλιάξει? Το Ρέθυμνο, τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε Ηράκλειο ή σε Λασίθι αυτή την ώρα, να έχουμε φαινόμενα? Όχι, φαινόμενα Λασίθι και Ηράκλειο, όχι. Τα περισσότερα είναι εδώ στα Χανιά και στο Ρέθυμνο πολύ λιγότερο. Μάλιστα. Αλλά
χρειάζονται αποκαταστάσεις εκεί και καθαρισμούς των δρόμων και αντιστηρίξεις που θα δούμε τον τρόπο που θα το κάνουμε. Πόσες γέφυρες θα χρειαστούν οι μικρές του στρατού, έτσι ώστε να αποκατασταθεί και η επικοινωνία? Νομίζω ότι έξι μικρές μπορεί να γίνει άμεσα η αποκατάσταση. Με έξι μικρές. Ό,τι χρειαστεί, μιλήσαμε με τον Υπουργό Γιώργο Αποστολάκη, ό,τι χρειαστεί στέλνει σήμερα, δύο και αύριο άλλες δύο ή τρεις. Θα δούμε, γιατί άμεσα δεν γίνει υποκατάσταση. Α, μάλιστα. Στέλνει ήδη δύο. Στις δύο μεγάλες έχουμε πρόβλημα, ναι. Ναι, στις δύο μεγάλες έχουμε πρόβλημα. Εκεί πώς θα κινηθείτε, πώς το σκέφτεστε? Εκεί χρειάζεται άλλη μελέτη, να σας πω. Στον Αληθιανό πρέπει να γίνει η αποκατάσταση, γιατί είναι ένα μνημείο. Είναι από το 1908, από τον Ελευθέρη Βενιζέλο, που είχε κατασκευαστεί μαζί με την αγορά αυτών των χανίων. Πρέπει να παραμείνει ως μνημείο, να γίνει η αποκατάσταση και να γίνει μια νέα γέφυρα σε σημεία που θα υποδείξουν οι μηχανικοί. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει στον Αληθιανό και αυτό θα δούμε τώρα με τον Υπουργό. Μάλιστα. Λοιπόν. Και αυτή είναι και η πρότασή μας. Αυτή θα είναι και η πρότασή μας. Αυτή θα είναι η πρόταση της περιφέρειας Κρήτης. Της περιφέρειας, ναι. Λοιπόν, κύριε Αρναουτάκη, να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας. Παραμένω στα Χανιά, γιατί θα καλημερίσω τον Δήμαρχο από τον Αποκόρονα, τον κύριο Κουκενάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Με τα μάτια όλων, βέβαια, κύριε Δήμαρχε, τουλάχιστον στη δική σας την πλευρά, να συγκεντρώνονται εκεί στον εντοπισμό του ανθρώπου ο οποίος έχει χαθεί από χθες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Καλημέρα και στους ακροατές σας, όσο μπορεί να είναι καλημέρα αυτή. Μάλιστα. Και αυτή. Οι έρευνες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, νομίζω, έτσι, εκ νέου. Βέβαια, δεν σταμάτησαν όλη νύχτα. Mm-hmm. Έχουν κατέβει και ένα κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Αθήνα προκειμένου να συνδράμει την ΕΜΑΚ της Κρήτης αλλά και την επίγειο δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των συγχωριανών που έχουν προσθέξει προς τιμή τους για να εντοπίσουν τον αγνοούμενο συνδημότη μας. Όσο περνάνε οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, τα πράγματα δεν είναι ευβίωνα, είναι τραγικά. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, κακοτράχαλο το σημείο το οποίο ψάχνουν, δυσπρόσιτο, δεν είναι εύκολες οι έρευνες. Και από ό,τι μάθαινα, κύριε Κουγιανάκη, δεν είναι ένα ή δύο τα σημεία κοινά τα οποία ψάχνουν, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι χιλιόμετρα. Είναι χιλιόμετρα το ποτάμι το οποίο ψάχνουν. Δεν είναι εύκολα, δεν είναι εύκολη η επιχείρηση αυτή εδώ. Σε αυτή την επιχείρηση θα συνδράμουν και το λιμενικό με πρωτά μέσα αλλά και με ιδιώτες βατραχανθρώπους και με βατραχανθρώπους του λιμενικού σώματος που έρχονται από την Αθήνα με το καράβι, γιατί οι άνθρωποι φέρνουν και τον εξοπλισμό τους και το καράβι φτάνει αργά το απόγευμα. Μάλιστα. Σήμερα το πρωί ούτως ή άλλως αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των πλοίων και έχετε δίκιο. Δίτες λοιπόν του λιμενικού, σκάφος του λιμενικού, θα πάρουν μέρος στις έρευνες για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου. Να ξέρετε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες όπως, αυτή τη στιγμή είναι ίδιες όπως οι χθεσινές. Δεν έχει κατέβει, δεν είναι τόσο η στάθμη του νερού όπως ήταν και χθες, αλλά είναι πάρα πολύ το νερό ακόμα. Mm-hmm. Δεν είναι επομένως εύκολος ο εντοπισμός του συνδημότη μας. Αυτή βεβαίως είναι η τραγωδία της ιστορίας, το να αναζητάς έναν άνθρωπο που να μην έχει σημάδια της δικής του της ζωής. Μακάρι κάπου να βρεθεί ο άνθρωπος και αυτός. Και όταν πρόκειται και για έναν συνάνθρωπο με δύο παλαιστή τη ζωή με πέντε παιδιά, τότε τα πράγματα γίνονται πιο συγκινητικά, είναι σε φόρτιση όλη η κοινωνία των Αποκόρων, θα έλεγα. Μάλιστα. Όταν λέτε ότι ψάχνουν ακόμα και οι συγχωριανοί του, οι άνθρωποι εκεί ως εθελοντές, με τι εννοείτε, πώς ψάχνουν, κατά μήκος του ποταμιού, μήπως κάπου? Είναι άνθρωποι της Μαδάς, είναι άνθρωποι που μπορούν, δεν είναι οι άνθρωποι του Σαλονιού, είναι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή, που την ξέρουν την περιοχή, που περπατούν πάνω στην περιοχή, που εκμεταλλεύονται είτε με τις συνοτροφικές είτε με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις την περιοχή αυτή και τους περνά κοινώς, δηλαδή εντός εισαγωγικών, να περπατήσουν τα σημεία αυτά και να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Μάλιστα. Κύριε Κουγενάκη, στα υπόλοιπα σημεία του δικού σας του Παδήμου και βέβαια φεύγω από εκεί από την αναζήτηση με την ευχή, την ανθρώπινη ευχή, να πάνε όλα καλά. Μακάρι ο άνθρωπος αυτός να βρεθεί και να είναι σώος. Μακάρι. Να είναι κάπου και να μην μπορεί να επικοινωνήσει και να είναι καλά. Μακάρι.
να μην έχουμε κάτι άλλο. Γιατί στους τέσσερις άλλος ένας είναι. Να τον βρούμε και ας είναι, να είναι μόνο τον Τανός. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί τέσσερις συν ένας είναι πολύ. Είναι βαρύς αυτός ο φόρος. Στα υπόλοιπα σημεία του Δήμου από κόρονα εντοπίζεται ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν αποκλεισμοί, υπάρχει κίνδυνος. Η δεύτερη μέρα και κυριολεκτός αυτό που λέω. Ναι. Η δεύτερη μέρα που από κόρονας βρίσκεται σε πολιορκία με τα καιρικά φαινόμενα. Είμαστε σε κατάσταση λοιπόν μάχης. Τα μηχανήματα δικά μας και ιδιωτών εργολάβων προσπαθούν να κρατούν ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Μόνο το χωριό Μπατουδιάρης που τώρα επιχειρούμε κάτω πάλι από δύσκολες συνθήκες να το ανοίξουμε. Το οποίο ούτε και χθες το ανοίξαμε γιατί ακριβώς ο δρόμος είχε γίνει χύμαρος και δεν διακινδυνεύαμε τους ανθρώπους να περάσουν το σημείο αυτό. Η ασυγωνιά έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ανοιχτό το οδικό δίκτυο, αλλά δεν αφήνουμε τη συγκοινωνία να γίνεται γιατί οι πέτρες και τα χώματα πέφτουν συνεχώς. Ανοίγουμε, κλείνουν ακόμα και όταν αυτό το πράγμα γίνεται από χθες το πρωί. Μάλιστα. Αυτό που συστήνω στους συνδημότες μου είναι να έχουν υπομονή, να κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα. Εχθές το βράδυ που συμμετείχα στη σύσκεψη μέρα στη 1.30 ώρα τα ξημερώματα. Δόθηκε η οδηγία ότι θα πρέπει και οι Δήμοι όσον αφορά το δημοτικό οδικό δίκτυο να συντάξουμε τεχνικό δελτίο και να το υποβάλουμε στο Υπουργείο μήπως μπορέσουμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουμε να ξαναπατήσουμε τα πόδια μας και να επανορθώσουμε τα πράγματα στην προτέρα τους μορφή που δεν το βλέπω για ώρας. Έτσι θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές, να δούμε ότι με τα στοιχεία της φύσης δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Γιατί κάπου είχαμε ξεφύγει όλοι και γι' αυτό βλέπετε και συμβαίνει και τα ατυχήματα. Αγνοούμε τη δύναμη της φύσης, υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και βλέπουμε τις καταστάσεις αυτές εδώ. Όταν ναι, να είμαστε ψύχρεμοι, ναι, να είμαστε συγκρατείς, αλλά να έχουμε όμως και σύνεση και προσοχή και να σεβόμαστε τα στοιχεία της φύσης. Όταν αυτό συμβαίνει, τότε περνούν και δεν αφήνουν το αποτύπωμα τους τουλάχιστον στην ανθρώπινη ζωή, γιατί κάτι άλλο δεν μπορεί να κάνεις. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει με τους μηχανικούς μας και βλέπουμε τις ζημιές που έχουν γίνει δεξιά και αριστερά. Πάνω που είχαμε ολοκληρώσει το τεχνικό δελτίο για να το στείλουμε στην περιφέρεια προκειμένου να πετύχουμε τη χρηματοδότηση για το δημοτικό και αγροτικό αγροτικό δίκτυο με μια χρηματοδότηση 300, ήρθε αυτή εδώ η κακοκαιρία να μας αποτελειώσει. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν στα 5 εκατομμύρια μόνο για το δημοτικό οδικό δίκτυο. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως τα ποσά τα οποία θα χρειαστούν για την αποκατάσταση, γιατί είναι και το αγροτικό δίκτυο, είναι και το επαρχιακό, είναι και το εθνικό. Αφήστε το να πάει έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Δεν το αγροτικό οδικό δίκτυο, γιατί η αγροτική οικονομία από το γενής τομέας είναι ο δεύτερος πυλώνας μαζί με τον τουρισμό που κρατούν όρθια την Κρήτη. Για την Ελλάδα, θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν. Κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κουκενάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Ξεκινώ από το υπεραστικό κτέλ Ανατολικής Κρήτης. Κύριε Χαλεπάκη, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη και σε εσάς και στους ακροατές μας. Επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη πάντα τα δρομολόγια με τους μαθητές, τα λοιπά δρομολόγια για την μετακίνηση όλων μας, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία οι δικοί σας οι οδηγοί αντιμετώπισαν προβλήματα ξεκινώντας από σήμερα νωρίς το πρωί? Υπήρχαν κάποια προβλήματα, όχι όμως τόσο μεγάλα όσο άκουσα προηγουμένως που αναφερθήκατε στα Χανιά και στο Ρέθμνο. Ναι, ναι. Μικροπροβλήματα ήταν τα δικά μας σε σχέση με το Ρέθμνο και τα Χανιά. Κάποιο πρόβλημα είχαμε στο Λαράνι το πρωί και στην Καρκαδιώτσα, γιατί υπάρχει ένα θέμα με το δρόμο, έχει κοπεί, δεν μπορούσε να περάσει το λεωφορείο. Ο Δήμος Γόρτινας. Μισό λεπτό. Λαράνη και Καρκαδιώτησα τελικά δεν πέρασε, θέλετε να πείτε, το λεωφορείο? Ναι, ναι, το λεωφορείο το πρωί. Ναι, ναι. Είναι λοιπόν κομμένος ο δρόμος σε αυτά τα δύο σημεία. Ναι, ναι, ναι. 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 Και στο Λέντε είχαμε ένα πρόβλημα στο ύψος του Κρότου. Από εκεί μετά όλα τα άλλα δρομολόγια έχουν ξεκινήσει και γίνονται κανονικά. Δεν γίνανε τα πρωινά δρομολόγια προς Ρέθμνο Χανιά. Το 8.30 όμως έχει ξεκινήσει, πραγματοποιείται κανονικά. Ναι. Προς την ανατολική πλευρά Λασίφη γίνονται όλα τα δρομολόγια, δεν έχουν κανένα θέμα. Και πάνω προς το οροπέδιο. Και στο οροπέδιο γίνονται και τα σχολικά στον ομό Λασιφίου όλα. Ναι.
δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Εχθές βράδυ ακυρώσαμε κάποια δρομολόγια βραδινά προς Ρέθυμνο Χανιά, έτσι και για λόγους ασφαλείας του δρομολογίου. Ναι, τουλάχιστον αν εννοείται βόρειο οδικό άξονα, είχε τις πέτρες και τις λάσπες. Προτιμήσαμε, επειδή τα στάνταρ και τις εταιρείες μας είναι υψηλά, να μην πραγματοποιηθούν τα δύο δρομολόγια βραδινά. Για τα εκτός κλίνης δρομολόγια λόγω του απαγορευτικού δεν πραγματοποιούνται τις τελευταίες μέρες, αλλά απόψε θα γίνουν κανονικά προς Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη με ναι. τα βραδινά μας δρομολόγια. Ναι. Γενικά το Ηράκλειο και το Λασίδι μου φαίνεται ότι πέρασε λίγο πιο απαλά η Οκεανή, οπότε τα προβλήματα ναι. είναι λιγότερα, χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχουν και εδώ, έτσι. Σωστά. Οι εντολές στους οδηγούς μας είναι ρητές, να έχουν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες, γιατί προβλήματα υπάρχουν. Το οδικό δίκτυο έχει παγίδες. Κύριε Χαλεπάκη, είπατε ότι επίσης αντιμετωπίσατε πρόβλημα. Ο οδηγός σας παρουσιάστηκε πρόβλημα, αντιμετώπισε πρόβλημα στον Κρότο, στο Λέντα. Και εκεί ήταν κομμένος ο δρόμος. Πέρασε τελικά ή δεν πέρασε το λεωφορείο, θέλετε να πείτε? Δεν έχει περάσει ακόμα το λεωφορείο, αλλά νομίζω ότι γίνονται ενέργειες και θα αποκατασταθεί. Υποχώρηση είχε και εκεί του εδάφους, κόψιμο, τι είχε? Και η μικρή υποχώρηση, αλλά και το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίσαν οι οδηγοί μας ήταν καταπτώσεις βράχων. Ναι. Βράχων και κατονιστής. Αυτά ήταν τα θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, υποχώρηση και κατάπτωση βράχων στον Κρότο, στο Λέντα. Κομμένος ο δρόμος προς Λαράνη και Καρκαδιώτισσα, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Κρατάμε αυτές τις πληροφορίες για τον κόσμο που μετακινείται. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλα τα άλλα δρομολόγια όμως πραγματοποιούνται κανονικά. Έτσι. Με το κτέλεσμα του Λασιθίου. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χαλεπάκη, για τις πληροφορίες. Να ξέρει και ο κόσμος που σας ακούει, θέλει να μετακινηθεί, μετακινείται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό είναι που χρειάζεται, γιατί κρατάω την πληροφορία που λέτε σε πολλά σημεία, εκεί που δεν το περιμένεις, βρίσκεις μπροστά σου τη λάσπη, την πέτρα. Ακριβώς. Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί δεν ξέρεις και σε ποιο σημείο θα σου σκάσει, έτσι όπως είναι τα φαινόμενα μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Να, καλημέρα σας. Ξεκινώ από τη Βιάννα. Κύριε Μπαριτάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ριράκη, καλημέρα στο κρατές σας. Αντιμετωπίζετε προβλήματα, για να ξέρει ο κόσμος που σας ακούει, θέλει να μετακινηθεί από και προς το Δήμο Βιάννου? Κυρία Δουλγεράκη, από χθες το απόγευμα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στο Δήμο μας και μάλιστα θα έλεγα έντονες βροχοπτώσεις που δημιουργήθηκαν έτσι προβλήματα, τα οποία από χθες το βράδυ υπήρχε κίνηση από εμάς, υπήρχε άμεση ανταπόκριση προκειμένου να ανταπεξέλθουμε με προτεραιότητα βέβαια την ασφάλεια των πολιτών, να αυξηθούν οι όποιες ελλαδικές διαβάσεις δημιουργούσαν πρόβλημα και οι άλλες και οδοί που υπήρχε κίνδυνο για τους πολίτες. Ήταν η πρώτη δηλαδή κίνηση που κάναμε στο Ιδάκι. Στη συνέχεια... Μιλάτε για το σύνολο των διοικητικών σας ορίων μέσα στον... Για τα όρια του Δήμου Βιάννου και ειδικά στο παραλιακό μέτωπο που είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, που εκεί υπήρχε μεγάλη συσσόρευση του νερού, το οποίο κατέβηκε από τα ορεινά. Θέλετε να πείτε ότι ακόμα και τώρα παραμένουν κάποια σημεία κλειστά και δεν διεξάγεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων? Το μόνο σημείο που είναι κλειστό αυτή τη στιγμή και μέχρι να μπορέσει να φύγει το νερό είναι η γέφυρα του Αναποδάρη στη Δέρματο. Είναι το μοναδικό σημείο του Δήμου που αυτή τη στιγμή έχουμε διακόψει ακριβώς στους διαλόγους πολιτικής προστασίας την διέλευση των οχημάτων και των πεζών βεβαίως. Δεν μπορεί, υπάρχουν τεράστιοι όγκοι νερού. Πιστεύουμε ότι επειδή έχει σταματήσει η βροχόπτωση, ότι σε λίγες ώρες θα κατέβει η στάθμη του ποταμού για να μπορέσουμε να δώσουμε και τους συγκεκριμένους γέφυρα πάλι σε κυκλοφορία. Nice. Τα υπόλοιπα σημεία έχει γίνει αποκατάσταση, έχουν ανοίξει ήδη από χθες βράδυ όλοι οι δρόμοι και στο επαρχιακό και στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Οι χειριστές μας κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, αλλά και η περιφέρεια Κρήτου με τα μηχανήματα τα οποία έχει γιατί ήξερα ότι εκεί είχατε κάνει κάποιες παρεμβάσεις και είχατε πει ότι καλό θα είναι να μην μετακινούνται από Άρβη προς Ψαρή Φοράδα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί κάτω από το Δημαρχείο στην Πάνω Βιάνο. Είχαμε το λεγόμενο βούλισμα, το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια ξαναγέμισε πάλι. Θετικό βέβαια τις βροχοπτώσεις, αλλά ήταν τόσο έντονα τα νερά που το κομμάτι εκείνο που ήταν από την παράκαμψη, τη νέα παράκαμψη,
μετά το βούισμα που κάνει την ελαϊκή διάβαση, δεν διακινδυνεύαμε να περάσουν αυτοκίνητα και προσωρινά διακόψαμε την κυκλοφορία μέχρι που αποκαταστάθηκε αυτό εδώ στην κυκλοφορία πάλι από χθες βράδυ, όπως και οι παραλιακοί δρόμοι. Γιατί είχαμε παρέμβει, καθαρίστηκαν οι δρόμοι αυτοί, κυκλοφορούν και συνεχίζουμε βέβαια και σήμερα και κάνουμε αποκαταστάσεις όπου χρειάζεται στο δημοτικό ή επαρχιακό δικό δίκτυο, αλλά και στην αγροτική οδοπία, που και εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα. Θα πρέπει να, όπως καταλαβαίνετε, οι αγροτικοί δρόμοι, χωματόδρομοι ή τα μηχανήματά μας εκεί, με προτεραιότητα πάνω στο παραλιακό μέτωπο, να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να μπορούν οι αγρότες, η παραγωγή μας, να πηγαίνουν στις καλλιέργειες. Αγροτική οδοπία που δεν είναι μόνο κάτω στο παραλιακό μέτωπο, είναι και στα ορεινά σημεία του Δήμου Βιάνου, έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς έχουμε 800 χιλιόμετρα αγροτικό οδικό. Το λέω γιατί υπάρχουν και πολλά σημεία τα οποία έχουν γεφυράκια, παραγεφυράκια στο αγροτικό οδικό δίκτυο και γι' αυτό το λόγο ποτάμια που δεν είχαν νερό για χρόνια και ξαφνικά έχουν από φέτος νερό. Τα γνωρίζουν αυτή και η παραγωγή μας. Είναι όμως αυτά, ξέρετε, ιεραρχούνται. Λέω για το παραγωγικό μέτωπο, που εκεί είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες και καταλαβαίνετε εκεί έχει συνεχή ροή να πηγαίνουν άνθρωποι στις καλλιέργειες. Στο ορεινό μέτωπο που είναι οι ελιές, είναι και εργασίες που δεν είναι απαραίτητες. Τώρα θα πάμε πιο κλίμα κοντά, δηλαδή θα γίνει και αποκατάσταση. Κάτι και εμείς έχουμε συγκεκριμένα μηχανήματα που επιχειρούμε και δεν έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε σε 800 χιλιόμετρα. Όμως, όπου υπάρχει πρόβλημα μετακίνησης, ενημερωνόμαστε από τους προέδρους και βρίσκουμε τον τρόπο έτσι ώστε να αποκαθιστήσουμε ή σε ορεινά που χρειάζεται στενοτρόφοι να πάνε στα μαντριά τους κλπ. Εκεί κάνουμε τις παρεμβάσεις μας. Σας έχουν ζητήσει βοήθεια κτηνοτρόφοι? Όχι, έχουμε μόνο μια διάβαση στην περιοχή του Ξενιάκου, την οποία ήδη έχουμε αποκαταστήσει. Δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι που να μας έχει ζητηθεί για άμεση παρέμβαση. Μάλιστα. Στο παραλιακό μέτωπο που, όπως καταλαβαίνετε, όπως σας είπα, εκεί υπάρχει πιο έντονη να καθαριστεί πιο έντονο το γεγονός, να καθαρίσουμε άρα λοιπόν λέμε, κύριε Μπαριτάκη, ότι αυτή την ώρα το μόνο σημείο το οποίο είναι κλειστό είναι η γέφυρα στη δέρματο του αναποδάρι. Είναι η γέφυρα στη δέρματο και το κομμάτι που επιχειρούμε τώρα και καθαρίζουμε από τα τέρτσια μέχρι όρια νομού προς Ιεράπετρα, ένα κομμάτι την παραλία, το τελευταίο κομμάτι του Δήμου μας μέχρι τα όρια νομού, το οποίο μας καθαρίζεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου και επίσημα να δοθεί στην κυκλοφορία. Είχε κατεβάσει πάνω σε αυτό το σημείο τέρτσα μέχρι να βγεις προς τα έξω ο Μύρτος και λοιπά, είχε κατεβάσει λάσπη. Πολλά χώματα και λάσπη. Μάλιστα. Είναι τέτοια αιτήση του δρόμου σε συγκεκριμένο σημείο, υπάρχουν πολλά χώματα από πάνω, τα οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται μόνο με την απομάκρυνσή του. Λοιπόν, και καθαρίζεται ο δρόμος αυτή την ώρα από Τέρτσα προς Μύρτος. Είναι θέμα χρόνου να καθαριστεί και το κομμάτι αυτό. Στο υπόλοιπο δίκτυο είναι καθαρό, δεν μας έχει αναφερθεί από χθες βράδυ, το έχουμε δώσει. Τώρα, επιμένουν ζητήματα, αντιμετωπίζονται όπως καταλαβαίνετε στην πορεία της ημέρας, στις επόμενες ημέρες. Και όπως σας είπα και το αγροτικό οδικό δίκτυο που είναι και εκεί σημαντικό να παρέμβουμε και να αποκαταστήσουμε. Οδικό δίκτυο το οποίο είναι πληγωμένο στο σύνολο, όπως λέτε, του Δήμου Βιάνου. Ήταν οι προγωγός, παρόλο που το δίκτυο έχει καθαριστεί και καθαρίζεται και μια και δύο και τρεις φορές σε αιτήσια βάση, σε ορισμένα του σημεία βέβαια, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των προγωγών υπάρχουν τα προβλήματα αυτά, τα ριάκια που ανοίγουν, τα χώματα και οι πέτρες που ανακοινούνται. Θέλει προσοχή, μιλάμε όμως για αγροτικό δίκτυο, οι αγροτικές εργασίες, ειδικά στις ελιές, οι περισσότερες έχουν τελειώσει, οπότε όπως κάναμε και κάθε χρόνο, μετά το Μάρτιο, ξεκινάμε και αποκαθίσουμε τη βαθότητα του αγροτικού οδικού δίκτυου. Ωραία, καλή. Κάπου χρειάζεται να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και καταγράφονται και ενεργούμε και σε αυτό το σημείο άμεσα, ας πούμε, δεν τα αφήνουμε. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες, να ξέρει και ο κόσμος. Μια ακόμα παράκληση για τον Γκρέτα θα κάνω. Επειδή χθες το ζήσαμε και το είδα και εγώ ως πολιτική προστασία που βάζαμε τις πινακίδες ένδειξης, τις ταινίες ασφαλείας, τους κόνους, υπήρχαν δυστυχώς και τα έβγαζαν αυτά, είτε για να φωτογραφήσουν τα ρεύματα, το νερό, είτε για να περάσουν με βαριά οχήματα, να μην πειράζουν. Όταν έχει περάσει η πολιτική προστασία, έχει βάλει και στις τοποθετήσεις, έχει κλείσει μια διάβαση, ένα δρόμο, αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας των πολιτών. Ζήσαμε δυστυχώς μία και δύο και τρεις φορές να μας βγάζουν τα σήματα αυτά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει οι πολίτες να το καταλάβουν, να το αντιληφθούν
ότι όταν έχουμε ένα φαινόμενο, όταν τοποθετούνται κάποια σήματα, γίνονται γιατί κάποιο άλλο ενδεχομένω που δεν γνωρίζει να μπει σε περιπέτειες. Να μην πειράζει, να μην αφαιρεί ο καθένα τι ενίε και του χώρου ασφαλεία και τι πινακίδε όταν έχουν τοποθετηθεί για λόγου ασφαλεία. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Ότι εσύ αψηφάς τον κίνδυνο, υπερεκτιμάς τις δικές σου τις ικανότητες, θέλεις τη βολή σου, έτσι σε βολεύει να το κάνεις, αλλά παίρνεις το λαιμό σου και τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, και αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, το ζήσαμε δυστυχώς, κύριε Γιουράκη, χθες στην περιοχή μας. Ανεβαίνω στο Δήμο Χερσονήσου. Κύριε Μαστοράκη, καλημέρα. Αντιμετωπίζετε εσείς προβλήματα? Υπήρχαν και υπάρχουν σημεία στα οποία χρειάστηκε να παρέμβετε, παρεμβαίνετε αυτή την ώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται στα δικά σας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου? Υπήρξαν σημαντικά προβλήματα χθες κατά τις απογευματινές ώρες με τα έντονα φαινόμενα που ήταν σε εξέλιξη. Ναι. Αναγκαστήκαμε και κλείσαμε πάρα πολλές ιρλανδικές διαβάσεις, τόσο και στις Γούρνες όσο και στις Γούβες, στους δύο χυμάρους που υπάρχουν στην περιοχή, προληπτικά για να αποφύγουμε δυσάρεστες επιπτώσεις. Είχαμε έντονα φαινόμενα επίσης στα Μάλια με αρκετά φερτά υλικά νοτίως του οικισμού, τα οποία άμεσα τα απομακρύναμε κατά τη διάρκεια του φαινομένου, και είχαμε και μια έντονη κατολίσθηση στον δρόμο Καρτερού Επισκοπής, η οποία είναι σε αποκατάσταση αυτή τη στιγμή από συνεργεία της Περιφέρειας Κρήτης, που επιχειρούν στο σημείο για να δώσουν τον δρόμο σε κυκλοφορία, μια και είχε κλείσει από χτες το απόγευμα μέχρι και την ώρα που μιλάμε σήμερα. Α, μάλιστα. Οπότε άμεσα στην πορεία της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, εφόσον βεβαιότατα έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν είμαστε σε θέση ακόμα να πούμε αν θα αποκατασταθεί σήμερα η κυκλοφορία του δρόμου Καρτερού Επισκοπής. Θα πρέπει να περιμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Είναι μεγάλη όγκη των χωμάτων τα οποία έχουν μπει μέσα στο οδικό δίκτυο και έχουν κλείσει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Θα υπάρξει μια παρουσία δική μου και του Αντιπεριφερειάρχη την επόμενη ώρα για να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί εξελίσσονται οι εργασίες από την περιφέρεια Κρήτης. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στο ήδη βεβαρημένο από τις προηγούμενες κακοκαιρίες αγροτικό μας δίκτυο. Δεν είναι όμως τις παρούσες να αποτιμηθούν και να παρεύουμε σε αυτές. Δίνουμε βάρος περισσότερο στους κύριους οδικούς φορείς που έχουμε στην περιοχή μας, στους δρόμους δηλαδή που χρησιμοποιούνται για να ενώνονται οι οικισμοί και να μετακινούνται οι πολίτες μας. Θεωρώ ότι δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα σε σχέση με αυτό, αν εξαιρέσουμε αυτό το σημειακό, τη σημειακή κατολίσθηση στον δρόμο Καρτερού Επισκοπής. Όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν για τους κατοίκους για την περιπορία που έπρεπε να κάνουν. Υπάρχουν κάποιες σημειακές συγκεντρώσεις νερών, ειδικά στο Σταυρωμένο, που και εκεί θα επιχειρήσουμε να αντλήσουμε μεγάλες ποσότητες για να διευκολύνουμε τους περίκους εκεί που σημειακά έχουν αποκλειστεί. Γιατί σε ποιο σημείο είναι η περιοχή είναι Σταυρωμένος? Στο Σταυρωμένο, μετά την παραλία του Σταυρωμένου, όπως πάμε στον οικισμό του Σταυρωμένου. Μάλιστα. Δηλαδή νότια, βόρεια από το ΒΟΑΚ, μεταξύ της ΠΕΟ και του ΒΟΑΚ. Ωραία, λοιπόν. Είναι ένα σημείο που δημιουργούνται προβλήματα συνήθως, ναι, όταν υπάρχουν έντονα φαινόμενα. Ναι. Επίσης, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι, ναι, να τηρούν οι πολίτες τις σημάνσεις όταν έχουν μπει είτε φυσικά είτε τεχνητά εμπόδια σε διάφορα επικίνδυνα σημεία. Καλό είναι να τα σεβόμαστε. Ας μην είμαστε επιπόλαιοι, ας μην βιαζόμαστε να πάμε στον τόπο που θέλουμε να μεταφερθούμε. Γιατί έχουν μπει για συγκεκριμένους λόγους από τις υπηρεσίες και είναι κακό να μπαίνουμε στη διαδικασία να εκτιμούμε εμείς ότι μπορούμε να δούμε καλύτερα από τους ειδικούς το συγκεκριμένο σημείο. Είπατε ότι χρειάστηκε χθες να κλείσετε τις ιρλανδικές γέφυρες σε Γούρνες και Γούβες εξαιτίας του ότι ήταν έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Παραμένουν εκείνα τα σημεία κλειστά ή μπορεί να γίνεται με προσοχή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων? Όχι, αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνεται με προσοχή. Δεν έχουμε βροχόπτωση ούτως ή άλλως τώρα. Έχει υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Μπορεί με προσοχή να γίνονται οι διαβάσεις από αυτές. Αν χρειαστεί, είμαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχουν τα εμπόδια στα σημεία τα οποία τα έχουμε ήδη μεταφέρει από προχτές.
και θα είμαστε σε θέση να τα επαναφέρουμε. Μάλιστα. Και όσοι μένουν εκεί στην περιοχή της Επισκοπής ξέρουν πώς να κινηθούν και από ποιους άλλους δρόμους να πάνε. Μέσω της Ελιάς ή της Κατοβάτης. Έτσι ακριβώς, καθώς υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εσάς για την ενημέρωση του κόσμου που μας ακούει αυτή την ώρα, κύριε Μαστοράκη. Καλημέρα από τον 984. Αναβαίνω λίγο παραπάνω και πάω στο οροπέδιο. Κύριε Στεφανάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε? Συνεχίζεται η βροχόπτωση έντονη. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε πυκνή ομίχλη σε όλο το οροπέδιο. Ναι. Και χαμηλά είναι μέχρι το κράσι. Και το κράσι. Ναι. Υπάρχει πολύ έντονη ομίχλη και θα πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ορισμένα σημεία του δρόμου, στο δρόμο όπως ανεβαίνουμε, ιδιαίτερα στο σημείο της Κεράς, έχουν συμβεί σε 3 σημεία κατολιστήσεις. Υπάρχουν συνεργεία αυτή τη στιγμή εκεί και γίνεται η αποκατάσταση από το Δήμο Χερσονήσου. Και θα πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί είναι πολύ πυκνή ομίχλη. Μάλιστα. Λοιπόν, ανεβαίνοντας εκεί στο ύψος της Κεράς, κοντά 3 σημεία με κατολιστήσεις, γίνονται εργασίες, αλλά όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά, όπως λέμε. Όπως επίσης και πυκνή ομίχλη. Πλημμυρικά φαινόμενα είχατε? Έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και από εχθές το μεσημέρι έχουμε κλείσει το σύνολο του αγροτικού ληστείου εντός του κάμπου του Οροπεδίου Αστή. Όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί. Έχει κλειστεί οι ειδικές συμμάχες και να καλέσω και μέσα από τη συγνότητά σας όσους μας ακούν να αποφεύγουν να μπαίνουν στο κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου για οποιοδήποτε λόγο, μαζί με την αστυνομία και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας. Ο Δήμος έκλεισε όλο το αγροτικό δίκτυο εντός του κάμπου. Μάλιστα. Δηλαδή όλος ο κάμπος είναι απροσπέλαστος αυτή τη στιγμή. Έχουμε λοιπόν και εκεί πλημμυρικά φαινόμενα και συνεχίζεται η βροχή, αλλά κυρίως έχουμε πολύ ομίχλη, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Κάποιος να ζητήσει τη βοήθειά σας, να χρειαστεί να παρέμβετε, εκτός από αυτά που θα έλεγε και κάποιος μετά από τόση βροχή, κλασικά θα τα περιμέναμε, έτσι? Έτσι ακριβώς. Ζήτησε κάποιος βοήθεια? Λίγες περιπτώσεις όπου παρεμβαίνει και χθες και προχθές, όλο το καιρό, παρεμβαίνουν οι χειριστές του Δήμου με τα μηχανήματα του Δήμου, όπου χρειάζεται ανοίγουμε τις διόδους για να εκτονωθεί το νερό. Αλλά αυτή τη στιγμή η πλημμύρα είναι στο σύνολο του κάμπου, οπότε και να εκτονωθεί δεν έχει και που να πάει, καταλαβαίνετε. Μόνο στα χωριά μέσα ό,τι χρειάζεται, τα συνεργεία του Δήμου είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν. Και μία παράκληση ακόμα, έχει διαπιστωθεί ότι στα κανάλια τα αποστακιστικά τοποθετούμε σωλήνες. Σωλήνες μέσα στα κανάλια. Εμείς στην παραγωγή τοποθετούμε σωλήνες για να ποτίζουμε το καλοκαίρι. Αυτές τις σωλήνες θα πρέπει να τις βιάζουμε, γιατί το χειμώνα τα μηχανήματα δεν μπορούν να δουλέψουν και υποχρεωτικά τις κόβουμε τις σωλήνες. Αυτό έγινε σε 2 περιπτώσεις εχθές, όπου κόψαμε σε μία περίπτωση ένα κανάλι, κοπήκανε πάνω από 50 σωλήνες από μηχανήματα του Δήμου, γιατί κινδύνευε να πλημμυρίσει ένα χωριό. Επειδή είχαν φράξει, οι σωλήνες είχαν φράξει το αποστακιστικό, τις αφαιρέσαμε. Είναι κάτι που δεν ήξεραν ή είναι κάτι το οποίο αγνόησαν, τους ξέφυγε? Είναι κάτι το οποίο το αγνοούμε, γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα προφανώς. Βάζουμε τις σωλήνες μας στο αυλάκι μέσα. Το αυλάκι όμως το χειμώνα εξυπηρετεί τα νερά. Εξυπηρετεί την όλευση των υδάτων. Πάντως και τώρα και με τέτοιου είδους έτσι καιρικά φαινόμενα και με πλημμυρικά φαινόμενα, φαντάζομαι ότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό να πάει κάποιος να ξεσυνδέσει τη σωλήνα, έτσι? Όχι τώρα, δεν το λέω για τώρα και προς έτσι. Και καλά απλά κάνετε το και το λέτε και σας ρωτώ, γιατί κάποιος μπορεί να πει: το άκουσα να το λέει ο Δήμαρχος, να πάω όχι τώρα. Αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι, όταν γίνονται οι εργασίες, θα πρέπει να μεριμνούμε και γι' αυτό, να είναι στη συνείδησή μας και να το προσέχουμε. Γιατί ο χειμώνας είναι πίσω και αντιμετωπίζουν, δηλαδή μια τέτοια αμέλεια μπορεί να πλημμυρίσει ένα χωριό ολόκληρο. Εχθές σας λέω, αφαιρέσαμε πάνω από 50 σωλήνες από ένα συγκεκριμένο σημείο που είχαν την όδευση μέσα από το ρέμα, το οποίο είχε φράξει προφανώς από τις σωλήνες και τις αφαιρέσαμε. Ο Δήμος όπου χρειαστεί. Καταλαβαίνετε προφανώς ότι δεν μας ενδιαφέρει εάν σπάσουμε 10 σωλήνες, μας ενδιαφέρει να μην πλημμυρίσουν σπίτια. Όπου χρειαστεί
θα τις αφαιρεί και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα τις αποκαταστήσει. Το διευκρινίζετε, γιατί κάπου παρακάτω μπορείτε να το βρείτε μπροστά σας και να πούνε ότι, ξέρετε, τους επιβαρύνετε με επιπλέον ποσά. Ναι, κοιτάξτε, δεν επιτρέπεται όμως να γίνεται αυτό. Έτσι, δηλαδή, εκ του νόμου αυτό είναι, δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί τα αποτελέσματα είναι αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι στη συνείδησή μας πλέον, γιατί με τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως τα αντιμετωπίζουμε πέρυσι στην ξηρασία, φέτος αυτό το τροπικό κλίμα πραγματικά, αυτό η διάποψή μας είναι, η εκτίμησή μας είναι ότι θα συνεχιστεί και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δηλαδή να μάθουμε να ζούμε με αυτό, να είναι στην καθημερινότητά μας και για να μην μας ενοχλεί θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σταματάω στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Κύριε Δημάρχε, κύριε Καλογεράκη, καλημέρα. Σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε σήμερα για να ξέρουν και οι δημότες σας? Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Να πω ότι δεν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του Δήμου μας τουλάχιστον. Έχουμε διάφορα μικροπροβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Κάποιες κατολιστήσεις σε κάποιους επαρχιακούς ή αγροτικούς δρόμους. Και ιδιαίτερη προσοχή να πω ότι στα παλιά κτίρια μέσα στα χωριά, όπου υπάρχουν πάρα πολλά, που σε ένα-δυο περιπτώσεις έχουν αναφερθεί ότι έχουμε κάποιες καταρρεύσεις. Μάλιστα. Απλά χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Ας μην πανικοβάλουμε τον κόσμο, να είμαστε προσεκτικοί στις διαβάσεις. Δεν χρειάζεται κάποιες μετακινήσεις σε ποτάμια ή χυμάρους που είναι φουσκωμένα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όταν όλοι προσαρμοστούμε με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας θα περάσει και αυτή η μπόρα. Παρά τις πέτρες, τα φερτά υλικά, τις λάσπες ή οτιδήποτε άλλο, να καταλάβω από αυτά τα οποία λέτε ότι το δικό σας δίκτυο είναι ανοιχτό, δεν παρουσιάζει ανοιχτό, προβλήματα, ναι, αυτή την ώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αγροτική οδοποιία, εδώ τα πράγματα πώς είναι για εσάς, γιατί τουλάχιστον η εικόνα που παίρνουμε είναι έτσι δραματική εικόνα. Δραματική εικόνα όπως είναι σε όλο το νησί, αν μην κοροϊδευόμαστε, η αγροτική οδοποία για να συνέλθει θέλει κάποιους μήνες και για να μπουν μηχανήματα θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας με ενάμιση μήνας και να έχουμε καλοκαιρία. Μάλιστα. Δεν μπορεί τώρα με αυτό το πράγμα, οι δρόμοι όλοι είναι σαπούνι. Να πάω βγάλεις ένα μηχάνημα 30 και 40 τόνους. Καταλαβαίνεις ότι επιχειρήσαμε κάποιες παρεμβάσεις σε κάποιους χώρους όπου είχαμε καταπτώσει και φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούν να κινηθούν καν τα μηχανήματα ακινητοποιηθήκαν σε αυτούς τους χώρους. Μάλιστα. Αυτά θα τα δούμε προσεχώς. Προέχει τώρα να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινης ζωής και πάνω απ' όλα να έχουμε τη δυνατότητα της προσβασιμότητας στους σεισμούς στα χωριά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλογεράκη. Καλημέρα. Πάμε και στο Δήμο Φεστού. Άντε να δούμε εκεί κάτω εάν αυτό το κύμα κακοκαιρίας έχει δώσει προβλήματα. Κύριε Αρμουτάκη, καλημέρα σας. Ο Δήμος σας σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα? Κοιτάξτε, δεν είναι τα καιρικά φαινόμενα έχουν φέρει κάποια προβλήματα, αλλά όχι στο βαθμό που είναι στη Δυτική Κρήτη και στα Χανιά, στο Ρέθυμνο. Ναι. Κοιτάξτε, με τα προσωπικό και με τα μηχανήματα δικιά μας καλύπτουμε κάποιες καταπτώσεις που έχουμε από σε δρόμους, σε πρανή, τα οποία τα αποκαθιστούμε. Στο σημείο ένα πρόβλημα έχουμε στο δρόμο που πάει από τα Πηγαϊδάκια στους Καλουλιμένες, και στο οποίο είναι ένας δρόμος που δεν μπορούμε να παρεύουμε, έχει φύγει όλο το μισό δρόμος, έχει πάθει μια καθίζηση με τις τελευταίες βροχοπτώσεις και περιμένουμε βοήθεια και από την περιφέρεια, έχουμε ειδοποίηση. Η αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει με τα μέσα τα δικά μας, γιατί είναι σε εκτεταμένο μήκος του δρόμου. Ναι. Κατά τα άλλα, σημαίνει ότι δεν περνάει, ότι δεν μπορεί να περάσει και αυτοκίνητο. Κοιτάξτε, από εκεί. Περνάει με μεγάλη δυσκολία. Περνάει με μεγάλη δυσκολία. Ναι. Εκεί πέρα χρειάζεται κατασκευή, ένα τεχνικό να κατασκευαστεί, το οποίο δεν μπορούσα άμεσα να το φτιάξει. Τα άλλα προβλήματα που έχουμε, δηλαδή το χθεσινή βροχόπτωση, που ήταν πρωτοφανή στα δεδομένα της Μεσαράς, έβρεχε επί τρίωρο καταρακτοδός σε όλο το Δήμο. Και από δεν ήταν πρωτοφανή αυτή η βροχή σε αυτό, δηλαδή, το κύμα. Ο γεροπόταμος, το ύψος του έχει σε πολλά σημεία ξέφυγε από την Κίτη και έπιασε τις καλλιέργειες, τα χωράφια. Πρέπει να έχει κάνει ζημιές, αλλά ακόμη δεν έχουν καταγραφεί. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε σημαντικά. Κάποιοι τείχοι σε κάποια χωριά μικρά έχουν πέσει και
πηγαίνουμε, τους καθαρίζουμε το. Ναι. Από παλιά σπίτια θέλετε να πείτε. Από παλιά σπίτια, εγκαταλειμμένα σπίτια. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αγροτικό οδικό δίκτυο, επειδή η εικόνα που παίρνουμε είναι ότι έχει καταρρεύσει. Δεν είναι, να σας πω κάτι. Το αγροτικό μας δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση, όχι τώρα. Από την εποχή, από το 2014-2015, είμαστε στο ίδιο σημείο και κάθε χρόνο και χειρότερα. Ναι. Και δεν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Έχουμε κάνει δύο εργολαβίες που περιμένουμε να έχουμε αναδειχθεί προσωρινός εργολάβος για να κάνουμε αποκαταστάσεις. Περιμένουμε τώρα. Και είναι και το γραφειοκρατικό σύστημα και η λειτουργία όλου των αναθέσεων και των έργων είναι πάρα πολύ δύσκολο, περιπεπλεγμένο. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Λοιπόν, να κρατήσουμε. Δεν έχετε κλειστούς δρόμους αυτή έχουμε, την ώρα. Όχι, δεν έχουμε. Υπάρχει. Ζήτησαν από κάποια σχολεία να μην έρθουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και εγώ στα σχολεία, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει, και αν πέσει, δεχτήκαμε κάποια, και αν πέσει κάποια πέτρα, και αν το έλεγμα, το αν είναι πάντα μπορεί να γίνει αυτό. Πηγαδάκια, καλή λιμένες, υπάρχει μια εκτεταμένη καθίζηση, λέτε, στο δρόμο, δρόμου. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όποιος μπορεί, πιστεύετε ότι ο δρόμος αυτός, έτσι όπως είναι και με αυτή τη μεγάλη την υποχώρηση, θα είναι ασφαλής για όποιον θέλει να περάσει? Θέλει τεχνικό έργο. Γιατί θα συνεχίσει η καθίζηση, από ότι το έχω επισκεφτεί δύο φορές και προσωπικά. Κάνουμε κάποιες πρόχειρες αποκαταστάσεις με τα μηχανήματα, αλλά κάτι πρόχειρο. Δεν μας αφήνει και ο καιρός να δουλέψουμε. Mm-hmm. Καταλάβετε, γιατί έχει γίνει όλο το, έχει ζυμώσει όλο το. Όλα τα πρανί και όλοι οι δρόμοι είναι σε κατάσταση που έχει κορεστεί η γη πλέον. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Οι αγρότες που είναι. Και όλο το οδικό δίκτυο υπάρχει, είναι γεμάτο λακκούβες. Ναι. Και το δημοτικό δίκτυο και το επαρχιακό. Μάλιστα. Ωραία. Και οι οποίες είναι πάρα πολύ πλήρες, γι' αυτό συνιστούμε και στον κόσμο να προσέχει το. Και μέσα στις Μοίρες και στο Τυμπάκι και στο Ζαρό, παντού έχουν προβλήματα με τα οδοστρώματα. Είναι αυτό που λέμε, ήταν κακό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος, άστο να πάει δηλαδή. Όμως κοιτάξτε, αυτό όμως είναι, δηλαδή εγώ προσωπικά και όλοι εμείς οι Μεσαρίτες το έχουμε σαν ευλογία. Απλά όλοι πρέπει να προσέξουμε τώρα από εδώ και πέρα. Δεν είναι μόνο, δηλαδή και να σταματήσει η βροχή, τα φαινόμενα θα συνεχίσουν, γιατί με τη ζέστη διαστέλλεται το έδαφος, ζεσταίνεται η γη και αρχίζουν πάλι άλλες κατολιστήσεις. Δεν είναι μόνο την ώρα που βρέχει, καταλάβετε. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα τα έχουμε συνέχεια αυτά. Έχουμε μπει μέσα σε μια άλλη δυναμική και δεν το καταλάβαμε πώς μπήκαμε και μας το δείχνουν τα καιρικά. Κοιτάξτε, φαινόμενα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε περισσότερο τα έργα που κάνουμε και ό,τι έχει σχέση με τα έργα υποδομής, χρειάζονται και καλύτερες μελέτες και καλύτερη επίβλεψη. Πάω στο Δήμο Μαλεβιζίου. Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα σας. Από τον 1984, τι αντιμετωπίζετε? Καλημέρα, κύριε Δουλγεράκη. Σήμερα ξημέρωσε μια μέρα που έχει αφήσει πίσω της βέβαια αρκετά σημάδια. Είναι όμως καλύτερη, τουλάχιστον φαίνεται ότι θα είναι καλύτερη. Και εμείς προσπαθούμε και προσπαθούσαμε και τις προηγούμενες μέρες και νύχτες, γιατί και την προηγούμενη νύχτα ήταν οι αντιδήμαρχοι στο επιποδός όλη τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα και αντιμετωπίσαμε, θέλω να πιστεύω ότι αντιμετωπίσαμε σχεδόν στο 100% περιπτώσεις που δίνονταν και άνθρωποι ακόμα. Ιδιαίτερα στο Φόδελε που ήταν πιο έντονα τα φαινόμενα, είχαμε και στον εθνικό δρόμο που αλληλοβοηθηθήκαμε με την περιφέρεια και ξεμπλοκάραμε το μποτιλιάρισμα το τεράστιο που είχε δημιουργηθεί, αλλά και το χωριό στο Φόδελε με τα προβλήματα που είχε, πάλι και εκεί ανταπεξέλθε η υπηρεσία. Ο ίδιος ο αντιδήμαρχος ήταν εκεί, σας λέω, όλη τη νύχτα. Τώρα που μιλάμε, ακούγομαι? Μια χαρά, δεν θέλω να σας διακόψω. Ναι. Τώρα που μιλάμε, είμαστε με τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών μαζί και γυρνάμε σε όλες τις περιοχές. Είμαστε στην Αμουδάρα, θα συνεχίσουμε να πάμε και στη Ρωβιά επάνω, που και εκεί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Τι θέλετε να πείτε, να το δούμε λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Λέτε, περιοχή Αμουδάρας, έχει προβλήματα με φερτά υλικά, έχει προβλήματα με λάσπες, υπάρχουν σημεία τα οποία δεν μπορεί να περάσει κάποιος? Έχει προβλήματα και με φερτά υλικά. Οπότε εκεί χρειάζονται τα μηχανήματα για να τα πάρουν, να ανοίξουν τους δρόμους, να καθαρίσουν κλπ. Αλλά και νερό που έχει μπει σε πάρα πολλά σπίτια μέσα.
Ναι. Μέσα. Είναι το γνωστό πρόβλημα που φωνάζω διαρκώς σε όλους τους υπουργούς που έχω επισκεφτεί, ότι έχουμε μία μελέτη, μία αντιπλημμυρική μελέτη για το γάζι, η οποία πράγματι έχει μεγάλο κόστος, είναι 16.300.000, αλλά το γάζι στο σύνολό του μαζί με την Αμουδάρα και τη Σαλικάκη είναι μια περιοχή flat. Δεν φεύγουν εύκολα τα νερά. Η μελέτη λοιπόν αυτή που προβλέπει μεγάλα τούνελ, θα έλεγα, 4x6x8 κλπ. Θέλει να αντιμετωπιστεί. Τώρα ευτυχώς και σήμερα είναι η μέρα που θα μας δοθούν 6.300.000 να κατασκευάσουμε ένα μέρος της μελέτης και να σώσουμε μια ολόκληρη περιοχή από τη ΔΕΗ στο Σαλικάκι να πάει μέχρι τη θάλασσα και από το... και από το μεγάλο λάκκο εδώ που κατεβαίνει το λίτιο, πάλι μέχρι τη θάλασσα. Η δύο αυτή κεντρική αγωγή, τώρα μόλις έχουμε πάρουμε τα χρήματα που τα έχει υπογράψει ο κύριος Χαρίτσης, θα ξεκινήσουμε τα έργα αυτά. Άρα λέτε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε θέματα με αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια σε Αμουδάρα και Τσαλικάκι. Και Τσαλικάκι. Και τώρα μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει στη Ρογδιά ένα άτομο εγκλωβισμένο, ναι. Ναι. Με μονομένες περιπτώσεις πλέον και θα πάμε και εκεί. Ρογδιά, ένα άτομο εγκλωβισμένο, τι θέλετε να πείτε, είναι κάποιος κτηνοτρόφος, είναι κάτοικος της περιοχής, έχει εγκλωβιστεί μέσα στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του. Δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι του. Α. Και θα πάμε από εκεί, τελειώνοντας δηλαδή. Κινδυνεύει ο άνθρωπος αυτός. Μισό λεπτό. Κινδυνεύει ο άνθρωπος αυτός ή απλά δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Δεν κινδυνεύει, αλλά δεν μπορεί να φύγει. Πρέπει να δούμε πώς θα τον ελευθερώσουμε. Μάλιστα. Είπατε ότι στη Ρωδιά παρουσιάζονται ενδεχόμενα και άλλα προβλήματα. Με τι? Ναι, υπάρχουν κατολιστήσεις. Δυστυχώς η Ρωδιά, ξέρετε, είναι πανέμορφος οικισμός, εξαιρετικός. Φεύγοντας. Μισό λεπτό. Κατολιστήσεις. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τη Ρωδιά, ακούστε την ερώτηση. Φεύγοντας από τη Ρωδιά προς την Αχλάδα ή από τη Ρωδιά ανεβαίνοντας στο μοναστήρι στα Σαβαθιανά, προς τα πού είναι οι κατολιστήσεις? Οι κατολιστήσεις είναι στη Ρωδιά, από το Παλιόκαστρο μέχρι τη Ρωδιά. Ναι. Εκεί. Στο Αρχοντικό, που είναι το κέντρο Αρχοντικό, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Στον δρόμο, ανεβαίνοντας πάνω στις ανηφόρες. Από κάτω από το Αρχοντικό υπάρχει μια μικρή κατολίστηση. Να τώρα περνάμε εδώ από το. Μάλιστα. Εκεί παρουσιάζονται λοιπόν προβλήματα. Ωραία, και κατολιστήσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αγροτικό δικό σας δίκτυο, σε τι κατάσταση είναι? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές κατολιστήσεις. Τώρα περνάμε μέσα από κατολιστήσεις εδώ, που πρέπει να έρθουν τα μηχανήματα να καθαρίσουν τους δρόμους για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε στις περιοχές. Είναι στο ένα ρεύμα ή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας? Όταν είναι στενός ο δρόμος, έχουμε ένα τοπικό έμφραγμα. Όταν είναι ο δρόμος πλατής και η κατολίστηση κλείσει στο μισό δρόμο, μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μου, να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο, που σας λέω, δύο μέρες έχει να κοιμηθεί τώρα ο άνθρωπος. Να, εδώ είναι τώρα τα μηχανήματά μας που συναντάμε στους δρόμους αυτούς που δουλεύουν. Και να πω ότι είμαι ευχαριστημένος, γιατί η έκταση τεράστια που έχουμε, μην ξεχνάτε, κυρία Δουλεράκη, ότι είμαστε 300.000 στρέμματα. Στο εθνικό οδικό δίκτυο και πάνω από εκεί στα ύψη της Λιγαριάς, της Αγίας Πελαγίας, έχουμε φερτά υλικά ή να κατέβουμε προς τα κάτω για σήμερα, χρειάζεται προσοχή? Ναι, χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται προσοχή, γιατί και εκεί υπάρχουν κατολιστήσεις. Ο κύριος Αλούστρος, γιατί ο κύριος Αλούστρος είναι ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών. Μέχρι και το φόδελε, λέτε, ναι. Είναι και θα είναι. Έχει ευτυχώς δυνάμεις πολλές. Είναι εκπαιδευμένος. Ωραία. Παρεμβαίνετε, λέτε, άμεσα, κύριε Μαμουλάκη, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Χρειάζεται η προσοχή όλων των χρηστών του δρόμου και των κατοίκων της περιοχής αυτή την ώρα. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι, κυρίως στους αγροτικούς δρόμους και γενικά σε δρόμους οι οποίοι είναι χωματόδρομοι και έχουν να μην κάνουν καταρχήν άσκοπες μετακινήσεις, να μην πηγαίνουν όταν δεν υπάρχει λόγος.